Καταλαμβάνουν τοποθεσίε από τι ομορφότερε τη Ζάκυνθο με ανεμπόδιστη θέα στο θαλασσινό ορίζοντα, περιβάλλονται από πυκνό δάσο και συνήθω θα τι συναντήσουμε σε πρανί λόφων ή πλαγιών του όρου Βραχιώνα. Δεν πρόκειται για κάποια ημιωρινά ριζόρτ που απέκτησε ξαφνικά η Ζάκυνθο, αλλά για αυτοσχέδιε χωματερέ. Ο εκρηκτικό συνδυασμό απουσία αδειοδοτημένου χώρου εναπόθεση μπάζων από τι δημοτικέ αρχέ και η απόλυτη απουσία από του πολίτε στοιχειώδου συνέστηση τη ζημιά των περιβάλλων έχουν δημιουργήσει αιστείε αισθητική και περιβαλλοντική ρήπανση και μάλιστα σε σημεία αξιοσημείωτη ομορφιά. Μην περιμένετε να δείτε αυτέ τι χωματερέ με την πρώτη ματιά. Συνήθω είναι κρυμμένε σε χαράδρε και ρεματιέ, τι οποίε μπορεί να προσεγγίσει κάποιο μόνο από χωματόδρομου. Παρατηρώντα και ρωτώντα, η κάμερα του Ιόνι αν εντόπισε κάποιε από αυτέ λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη. Δεν είναι η πρώτη φορά που η κάμερα του καναλιού ανακαλύπτει παράνομε χωματερέ και μπαζότοπου. Μικρέ ή μεγάλε, κυρίω στα ορεινά, αυτέ οι αιστείε μόλυνση και απαξίωση βρίσκονται εδώ και χρόνια στα ίδια σημεία. Κάτι που σημαίνει πω χρησιμοποιούνται συστηματικά και σε γνώση των τοπικών αρχών και των πολιτών. Οι ιδιώτε, επιχειρήσει αλλά και ο Δήμο έχουν βρει έναν εύκολο και ανέξοδο τρόπο να ξεφορτώνονται κάθε λογή παλιό ή άχρηστο υλικό. Στρώματα, παλιά και σπασμένα ξύλα, κορμοί από φήνικε με τα κλαδιά του, παλιέ πλαστικέ δεξαμενέ νερού, σπασμένε πόρτε και παράθυρα, σωρία από γυάλινα μπουκάλια και σπασμένα τζάμια, μπιτόνια και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανεί και που θέλουν οι ιδιοκτήτε του να ξεφορτωθούν, βρίσκουν εύκολα το δρόμο του σε ρεματιές και νεροσυρμέ, σε όλα τα εμιωρινά και ορεινά σημεία του νησιού. Κάθε δεύτερη στροφή των επαρχιακών δρόμων και χωματόδρομων κρύβει και από μία έκπληξη. Μερικέ από τι περιοχέ που φιλοξενούν αρκετέ αυτοσχέδιες χωματερέ είναι οι Αλικές, το καταστάρι και τα χαρτάτα. Η κατάσταση είναι γνωστή και σε κάποιε περιπτώσει γίνεται αποκομιδή του όταν το επιτρέπει το έδαφο. Σύντομα όμω ξαναγεμίζουν με ανάλογα υλικά. Μία τέτοια περίπτωση είναι η ρεματιά στην πίσω πλευρά τη μονή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στα Χαρτάτα. Περιοχή που θα έπρεπε να αντισέβονται τουλάχιστον λόγω τη ιστορική τη σημασία. Φαίνεται όμω πω αυτό αποτελεί λεπτομέρεια. Αφού είναι τόσο βολική για απόθεση μπάζων, κάθε άλλη αξία τη ακυρώνεται. Από τι αυθαίρετε χωματερέ δεν γλίτωσε ούτε ένα σύγχρονο οδικό έργο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η υποκατασκευή. Βρισκόμαστε στην αρχή του υποκατασκευή οδικού έργου που ενώνει τι αλικέ με ταξίδια. Κι όμω κάποιοι πρόλαβαν και γέμισαν την περιοχή μπάζα και σκουπίδια. Λίγο πιο κοντά στην πόλη, μια παρόμοια εικόνα δείχνει το μέγεθο τη απαξίωση και τη εγκληματική αδιαφορία. Μόνιμα πλημμυρισμένη με νερό που αυξάνει κάθε φορά μετά από έντονη βροχόπτωση, η τράφοι σε κεντρικό δρόμο που οδηγεί στο παραθαλάσσιο Καλαμάκι ασφικτιούν από σκουπίδια που πετούν διερχόμενοι οδηγοί, αλλά και από κλαδέματα και καθαρίσματα που πραγματοποιούν συνεργεία του Δήμου, τα οποία δεν φροντίζουν να τα απομακρύνουν και τα αφήνουν να στιβάζονται και να σαπίζουν μέσα στα βρώμικα λιμνάζοντα νερά. Κουνούπια και φίδια είναι τακτική συγκάτοικοι των οικειών και των επιχειρήσεων στην περιοχή και η κατάσταση θυμίζει τριτοκοσμική χώρα σε διάλυση. Δήμο και φορέα διαχείριση στερεών αποβλήτων του νησιού βρίσκονται με το πιστόλι στον κρόταφο, αφού όπω είναι γνωστό από μέρα σε μέρα αναμένεται η ανακοίνωση του ύψου του προστήμου που θα επιβληθεί στο νησί τη Ζακίνθου για την παράνομη λειτουργία τη χωματερή του σκοπού. Αυτό αποτελεί προ το παρόν το σημαντικότερο άλυτο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τα σκουπίδια. Ενώ με την εγκατάσταση τη μονάδα διαχείριση των απορριμμάτων για την ενδιάμεση περίοδο, αναμένεται να χωροθετηθεί έκταση αποκλειστικά για την εναπόθεση ογκοδών και αδρανών υλικών, κάτι που η Ζάκυνθος έχει τεράστια